Καλησπέρα, Κούτρα Γκαράζ εδώ. Μέρα Τρίτη ή Τέταρτη, νομίζω, δεν θυμάμαι. Νομίζω Τέταρτη. Θα περάσουμε αστάρι στις Δαγκάνες. Αστάρι είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Είναι για θερμοκρασίες, είναι για σίδερα. Κουνάμε καλά. Τις περνάμε, τις αφήνουμε. Και αύριο έχουμε πάρει και το χρώμα εμείς εδώ. Το χρώμα. Να το. Θα το ανοίξω ή στο τελευταίο βίντεο ή αύριο. Θα δούμε. Λοιπόν, οπότε ξεκινάω εγώ να τις βάψω. Θα σας δείξω, αν δεν σας δείχνω που βάφω, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Με σπρέι θα κάνω σχέδιος. Το χρώμα θα περαστεί με πιστόλι. Πιστόλι έχουμε ένα, εντάξει, οκ. Okay. Και θα δούμε πως θα βγει. Λοιπόν, σας ανοίγω τα ανεβαμμένες. Λοιπόν, αυτό είναι το χρώμα. Θέλει καλό ανακατέμα, ακόμα δεν το έχετε δει καλά ανακατεμένο, γιατί έχει μαύρο μέσα. Θα το αραιώσουμε με λίγο διαλυτικό, θα το βάλουμε στο πιστόλι και θα το ρίξουμε πάνω στους Δαγκάνες. Όχι τώρα, θα αφήσουμε να περάσει αυτή η μέρα για να κάτσει καλά το αστάρι. Έχουμε ρίξει αστάρι. Εντάξει. Λοιπόν, πριν το αστάρι έχουμε ρίξει αναστολή αδιάβρωσης μία μέρα πριν, δεν το έδειξε στο βίντεο. Δεν ήταν κάτι, δεν φαίνονταν κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, φίλοι μου, καλησπέρα. Μέρα Τετάρτη. Έχουμε κρεμάσει τις Δαγκάνες μας, έχουμε έτοιμες για βαφή, έχουμε ετοιμάσει το κομπρεσέρ. Πήραμε καθαριστικό διαλυτικό νήτρου για να καθαρίσουμε τον πιστόλι μετά και αραίωση για το χρώμα. Οπότε ρίχνω στο χρώμα, ανακατεύω, προσθέτω στο πιστόλι, σηκώνω να σηκώσει πίσω το κομπρεσέρ και ξεκινάμε για τα βάφη.